Ζεσταίνεται η κίνηση και πάλι στα ταξί που είχε ατονίσει λόγω καλοκαιριού. Οι περισσότεροι όμως πολίτες επιλέγουν τα ταξί μόνο για επίγουσες και αναγκαίες διαδρομές. Εν σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο που ήταν η καλοκαιρινή περίοδος, θα έλεγα ότι έχουμε μια σχετική αύξηση, διότι μαζεύτηκε ο κόσμος από τις εξοχές, είτε βουνά είτε θάλασσα. Όμως θα έλεγα συγκρατημένα ότι είμαστε λίγο καλύτερα. Όχι ότι τα πράγματα πάνε εξαιρετικά καλά, απλά κινούμαστε. Όσα ταξί έχουν τη δυνατότητα και μπορούν οι άνθρωποι, σε αυτούς είμαι και εγώ, να πάρουν και κάποια σχολικά δρομολόγια, τα οποία βέβαια πληρωνόμαστε 12 μήνες μετά, δεν είναι παράπονο αυτό, το ξέρουμε εκ των προτέρων. Έχουμε μία άλλη, ας το πούμε, δυνατότητα. Αυτό το χρηματοδοτήσει τώρα για να πληρωθεί του χρόνου. Όσον αφορά αν μπαίνει κόσμος, πατρίνει μεταξύ μας. Τουρίστες δεν έχουμε εδώ στην Πάτρα, να το ξέρετε. Το κόστος λειτουργίας είναι υψηλό και αυτός είναι και ο λόγος που όλοι οι οδηγοί επιλέγουν να εκτελούν και μεταφορικό έργο στα σχολεία. Διαφορετικά, ο κλάδος θα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Άμα πάρει κανένας καμιά κούρσα και πάει από εδώ μέχρι το Ρίον, λέει πήγα εκτός. Αυτά. Έπαιξε ρόλο και η αύξηση του κομίστρου το τελευταίο διάστημα που πήγε στα 4 ευρώ στον ένα συγκρατημένο. Κοίταξε, στην αρχή υπήρξε μια γκρίνια. Αυτό το φέρανε σκονάκι από ό,τι είδα. Κάποιο πέρασε από εδώ, μάλλον πελάτη μα γιατί το γνωρίζω. Έχει δίκιο ο κόσμο. Εμείς θα θέλαμε να μειωθεί το πετρέλαιο και όχι να αυξηθεί το κόμιστρο, γιατί από 3,40 πήγε 4. Αλλά κατ' επέκταση, να το πω, από την πλατεία Όλγας να πάει στο Ρίον ήταν πρώτα 7,5 και τώρα είναι 9,5. Ο άλλος το σκέφτεται. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε κάποια φοροαπαλλαγή από τα καύσιμα και να έρθει μια ή άλλη. Γιατί τι να σου κάνει ο συνταξιούχος και ο μαροκαματιάρης. Και μια τελευταία ερώτηση. Έχει μπει το τάξη στη ζωή του πατρινού, τι βλέπεις? Σιγά σιγά το πατίνι βλέπω να μπαίνει. Το ταξί ήτανε και θα είναι, αλλά νομίζω ότι το χρησιμοποιούν όταν έχουν ανάγκη. Το εννοώ με πατίνι. Είναι κάποια που βάζουν με το ίντερνετ ένα κωδικό. Οι πιτσιρικάδες δεν μας έχουν τόσο ανάγκη. Ο παππούς, η γιαγιά, η μαμά με το μικρό το παιδάκι θα χρησιμοποιήσει το ταξί. Πάντως το ταξί φαίνεται να έχει μπει στη ζωή των πατρινών παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα.